όπως πάνε τα πράγματα, κύριε Αγρογιάννη, όπως τα καταγράφουν οι γιατροί, οι ΕΙΝΑΠ, εσείς, πού βρισκόμαστε, πώς πάμε? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς από την πρώτη στιγμή της επιδημίας είχαμε επισημάνει ότι το σύστημα υγείας ξεκινάει με μεγάλες ελλείψεις, οι οποίες διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι δεν έχουν καλυφθεί. Όλο αυτό το διάστημα που από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια σημαντική μείωση των κρουσμάτων με τα μέτρα περιορισμού, της διασποράς της νόσου που έχουν ληφθεί και με την πειθαρχία που έδειξε ο κόσμος, δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε αυτός ο χρόνος ούτε για να γίνουν προσλέψεις προσωπικού, ούτε για να ανοίξουν οι απαραίτητες κλίνες και στη ΜΕΘ, αλλά και όλες οι υπόλοιπες που είχαν κλείσει το προηγούμενο διάστημα. Και έχουμε μεγάλη ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση το επόμενο διάστημα, που δεν θα έχουμε μόνο τα κρούσματα του κορονοϊού, αλλά και όλα τα υπόλοιπα περιστατικά που δυστυχώς για διάφορους λόγους το προηγούμενο διάστημα και με προτροπές της κυβέρνησης και από φόβο δεν ερχόντουσαν στα νοσοκομεία. Και φοβόμαστε μια ότι θα δούμε άλλες καταστάσεις. Αν μου επιτρέπετε, ναι. Είπατε για τις προσλήψεις. Μα έχουν ανακοινωθεί προσλήψεις και έχουν γίνει και έπονται και στη συνέχεια γιατρών. Όσο για τις ΜΕΘ, δεν έχουν πολλαπλασιαστεί τα κρεβάτια συνολικά στην επικράτεια? Κοιτάξτε να δείτε, οι προσλήψεις γιατρών που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα είναι 400. Και όχι μόνο είναι 400 που θεωρούμε ότι είναι ελάχιστες. Για παράδειγμα, στο νοσοκομείο της Νίκαιας οι γιατροί που έχουν έρθει είναι 5. Αλλά είναι και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για ένα χρόνο. Δηλαδή όλοι αυτοί οι γιατροί που έκανε έκκληση ο Υπουργός Υγείας να έρθουν για να στελεχώσουν το σύστημα υγείας και να παραμείνουν στο σύστημα υγείας, όπως έλεγε, προσλήφθηκαν για ένα χρόνο. Με αυτό δεν αναιρεί την ιδέα να παραμείνει και την επόμενη μέρα? Μα βεβαίως, πολλοί θα το θέλαμε να μείνουν όλοι στην ΕΣΥ και να είναι μόνιμοι. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια πρόθεση όταν προσλαμβάνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν προκύπτει τώρα. Όλο το προηγούμενο διάστημα ο μεγαλύτερος αριθμός των προσλήψεων που γίνεται είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για ένα χρόνο, με συναδέλφους που αποκτούν εμπειρία σε ένα χώρο δουλειάς και μετά απολύονται και χάνει και το σύστημα έμπειρο επιστημονικό δυναμικό που το έχει ανάγκη. Ήρθαν και εθελοντές, κυρία Αγρογιάννη, δεν ήρθαν? Βεβαίως, ήρθαν και εθελοντές, ήρθαν και φοιτητές, αλλά εμείς θεωρούμε ότι σε τόσο σοβαρές καταστάσεις όπως είναι μια πανδημία, αυτό δεν λύνεται με προσλήψεις συμβασιούχων και με εθελοντισμό. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντική η προσφορά, η εθελοντική και η αλληλεγγύη που υπήρξε, αλλά έτσι δεν μπορείς να πάρεις μέτρα για να λύσεις μια επιδημία. Η επανεκκίνηση από χθες της λειτουργίας και των ιατρείων, των χειρουργείων κτλ. Πώς ξεκίνησε, κυρία Αγρογιάννη? Υπό την έννοια θα αρχίσει να υπάρχει ένας επιπλέον φόρτος εργασίας, ίσως μια δειλή προσέλευση των πολιτών? Κοιτάξτε, ακόμα προφανώς δεν ήταν η προσέλευση που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, γιατί ήταν η πρώτη μέρα, γιατί τώρα άρχισε ο κόσμος να βγαίνει από το σπίτι, αλλά σίγουρα είναι αναγκαίο να ξεκινήσει και εμείς το είχαμε θέσει σε ζήτημα και όλο το προηγούμενο διάστημα. Από την άποψη ότι πέρα από την επιδημία, πέρα από τον κορονοϊό, υπάρχουν ασθενείς με χρόνια νοσήματα που χρειάζονται παρακολούθηση. Υπάρχουν σοβαρές παθήσεις που δεν μπορούν να μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σπίτι τους και να περιμένουν, όπως για παράδειγμα οι ογκολογικοί ασθενείς, όπως για παράδειγμα οι καρδιοπαθείς. Και προφανώς είναι πολύ σημαντικό και να ξεκινήσουν τα χειρουργεία και πολύ πιο εντατικά από το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, ασθενείς που έχουν διαγνωστεί όλους τους προηγούμενους μήνες πρέπει να μπουν να χειρουργηθούν και τα τακτικά ιατρία. Και έχουμε ένα προβληματισμό και πάλι στο ζήτημα του προσωπικού, γιατί λόγω του κλεισίματος των χειρουργείων το προηγούμενο διάστημα, του μετριασμού τους μάλλον, ένα μεγάλο κομμάτι του νοσηλευτικού προσωπικού είχε μετακινηθεί στα τμήματα επιγόντων, είχε μετακινηθεί σε κλινικές που είχαν να κάνουν με τον COVID, που τώρα θα πρέπει αναγκαστικά να επιστρέψει εκεί και σίγουρα θα φανούν και πάλι κενά. Και βέβαια, κύριε Αγρογιάννη, σε αυτό το σύνθετο κόσμο έχει τη σημασία του και την αξία να ακούμε την φωνή των ιατρών, των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί νύχτα μέρα, είτε εκεί οι προβολείς βρίσκονται εκεί, είτε δεν βρίσκονται εκεί οι προβολείς, είτε φτάνει ο απόϊχος του χειροκροτήματος, είτε δεν φτάνει. Εσείς νύχτα μέρα και όλοι οι συναδελφοί σας, ανά την επικράτεια, ξεκινάει για τη βάρδια και όταν το απόγευμα, το μεσημέρι, το βράδυ γυρίζετε σπίτι, με τι σκέψει ξεκλειδώνει ο γιατρός που γυρίζει και μπαίνει στο σπίτι μετά από μια εφημερία τέτοια εποχή? Κοιτάξτε, σίγουρα ήταν μια περίοδος πρωτόγνωρη για όλους μας
και από το μεγαλύτερο κομμάτι των συναδέλφων υπήρχε και μεγάλη ανησυχία και μεγάλα αποθέματα προσφοράς. Βλέπαμε και την αλληλεγγύη που υπήρχε από τον κόσμο. Αλλά σίγουρα σε ένα βαθμό, λόγω και των συνθήκων, αισθανόμασταν ότι είχαμε και δεμένα τα χέρια μας και έχουμε μεγάλους προβληματισμούς και για την επόμενη μέρα και για το επόμενο διάστημα. Κύριε Αγρογιάννη, θερμές ευχαριστίες σε εσάς για την παρουσία στην εκπομπή. Ευχαριστίες μέσα από εσάς σε όλους τους νεότερους, παλαιότερους, έμπειρους εθελοντές στο ιατρικό κόσμο που βρίσκεται κάθε μέρα εκεί και δίνει τη δική του μάχη. Θα σας ξανοχλήσουμε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.